ενώ δείχνουν ότι η δύναμή μας αυξάνεται κατά περίπου 50% με τις αυτές τις κομματικές διαδικασίες, κατά τα άλλα τα φέρνουν στα μέτρα τους. Δημοσκοπήσεις για τις κομματικές μας εκλογές που ήδη παραδέχονται ότι δεν έχουν καμία αξία. Βέβαια, θέλουν να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα που νομίζουν ότι τους βολεύει, αλλά πρόκειται βέβαια πάντα για απροκάλυπτη παρέμβαση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ήρθε η ώρα πλέον για κανόνες, διαφάνειες για όλους και να πάρουμε και την απάντηση όσοι θέλουν προνόμια για τους λίγους. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε, αλλά η απάντηση θα υπάρξει με τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, με τη μεγάλη συμμετοχή των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών της χώρας, διότι αυτή θα δώσει την αυθεντική βούληση της βάσης του κινήματός μας για την επιλογή του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Αυτή η μετάβαση θα είναι μια μετάβαση συμμετοχική, θα είναι μια μετάβαση δημοκρατική. Και αυτή τη μετάβαση, θέλω να ξέρετε, θα την εγγυηθώ να το γνωρίζετε. Αλλά θέλω για να το πετύχουμε όλους εσάς κοντά. Να είμαστε μαζί, να είμαστε ενωμένοι, διότι αυτή η παράταξη που θα χτυπήσει κατεστημένα και θα προωθήσει αλλαγές, θα το κάνει όταν είναι γερά οργανωμένη, με μεγάλη βάση συμμετοχική που θα συμμετέχει καθημερινά στους αγώνες και στις προσπάθειες για την αλλαγή. Και την επόμενη των εκλογών